Βάζουμε λοιπόν νεράκι. Ξεκινάμε λοιπόν με στο σφουγγαράκι μας. Ναι. Στο σφουγγαράκι. Έχουμε το κατάλληλο προϊόν. Της Aqua Color είναι αυτό το προϊόν. Ναι, είναι το Aqua Color. Πολύ λίγο βρεγμένο. Ναι, έτσι. Ναι. Και ξεκινάμε. Σε βλέπουμε σιγά σιγά πώς το απλώνεις. Εκεί όπου χρειάζεται θα το απλώσουμε. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το πράσινο χρώμα, το οποίο είναι σε αρκετή επιφάνεια στο πρόσωπο. Δεν γεμίζουμε το πρόσωπο, πλάγια του προσώπου δουλεύουμε, ναι. Δίπλα ακριβώς από το λευκό, σαγόνι και μάγουλο, ανεβαίνουμε προς το αυτάκι, σιγά σιγά. Είπαμε, δεν φοβόμαστε τα χρώματα πάνω μας, είναι ακίνδυνα, είναι ποιοτικά, είναι της Aqua Color. Τώρα παίρνουμε ένα τρίτο χρώμα που μας χρειάζεται, λίγο πιο λαχανή θα έλεγα. Στο υπόλοιπο κενό που έχει μείνει, τρία χρώματα μέχρι τώρα έχουμε βάλει στο πρόσωπο της Δέσποινας. Ξεκινήσαμε με το λευκό, συνεχίσαμε με το σκούρο πράσινο στην επιφάνεια του προσώπου και πάμε τώρα στο λίγο πιο λαχανή για να δώσουμε έτσι την απόχρωση που πρέπει. Και έτσι ακριβώς να μην είναι, εσείς μπορείτε να φανταστείτε παίξετε, το αποτέλεσμα, να παίξετε ναι σωστά με τις αποχρώσεις, με τα χρώματα πάνω σας. Και το σφουγγαράκι όπως βλέπουμε, πολύ, πολύ απλά το απλώνεις, δεν είναι κάτι δύσκολο. Είχες τελικά πολύ δίκιο ότι μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Ναι, είναι πανεύκολο. Τώρα παίρνουμε το μαύρο χρώμα, φτιάχνουμε το μάτι στο κινητό βλέφαρο, βάζουμε μαύρο. Μετά θα κάνουμε τις λεπτομέρειες που υπάρχουν. Δεν μπορώ να πω ότι ακολουθείς μια λεπτούλα γραμμούλα, έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ, επειδή έχουμε ακριβώς ένα αποκριάτικο μακιγιάζ, δεν είναι απαραίτητο πως κάτι μπορεί να μην πάει καλά, να μας αγχώσει. Σε βλέπουμε ότι όταν δουλεύεις είσαι απορροφημένη, Δήμητρα. Απλά το μυστικό είναι ότι δεν πρέπει να βρέχεις πολύ το πινέλο ή το σφουγγαράκι. Χρειάζεται πολύ λίγο νερό. Για να απλωθεί καλύτερα. Να γίνει κρεμώδες το προϊόν. Η Δήμητρα Ερμενάκη εφαρμόζει την Aqua Color. Είναι μία μοναδική σειρά για όλους εσάς. Ωστόσο, υπάρχει άλλη μία σειρά μακιγιάζ για face painting. Είναι η Δήμητρα το Funny Face. Funny Face. Πολύ ωραία. Αυτό δεν χρειάζεται νεράκι. Απευθείας εφαρμόζουμε στο πρόσωπο το υλικό και είναι έτοιμο. Ναι, πιθανόν είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολη σειρά και πιο οικονομική. Η Δήμητρα Ερμενάκη δουλεύει στο πρόσωπο της Δέσποινας. Φρυδάκι, κυρία μου, εδώ πρέπει μήπως να μας πεις κάτι, να μας συμβουλεύεις κάτι. Πάνω στο φρύδι βάζουμε το πινέλο και το κάνουμε αρκετά πιο έντονο. Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν τη γραμμή του φρυδιού μας, ναι. Και πάνω στο φρύδι μας δουλεύουμε με το πινελάκι μας. Μεσαίο ή λεπτό όπως μας είπες. Κάνουμε γραμμές πάνω από το φρύδι για να γίνει λίγο πιο άγριο το φρύδι μας, έτσι. Γραμμές φωτιές πάνω από το φρύδι, ευθεία, ψηλά. Δίνει και μία θεατρικότητα στο βλέμμα. Λοιπόν, και σχηματίζουμε τώρα λίγο τα χείλια. Ακολουθούμε τις γραμμές των χειλιών μας ή πάμε λίγο προς τα πάνω. Τα κάνουμε λίγο πιο έντονα, έντονες οι μύτες. Τους δίνουμε λίγο όγκο. Ναι, βέβαια. Γωνία, λοιπόν, με ένα μαύρο μολυβάκι, αυτό που χρησιμοποιούμε τα μάτια μας. Με ένα μαύρο μολύβι κάνουμε τις γραμμές και μετά θα πάρω πάλι το πινελάκι, να πάρω Aqua Color και να γράψω μέσα τα χείλια, όπως βάζουμε το κραγιόν. Δήμητρα, βλέπω ότι το ένα σου δαχτυλάκι ακουμπά στο πηγούνι της Δέσποινας. Ναι, πάντα όταν κάνουμε γραμμές, είτε να γράψουμε τα χείλια, είτε τις γραμμές τις άλλες τώρα που θα κάνουμε, πάντα ακουμπάμε στο πρόσωπο, έτσι ώστε να είναι σταθερό το χέρι μας, να μην τρέμει και μας διευκολύνει πάρα πολύ να κάνουμε τις γραμμές. Θα είναι πιο σταθερές οι γραμμές μας. Τα χείλια μας μαυρίσανε. Πολύ ωραία η Δέσποινα. Κούκλα Βλέπετε μάγισσα. Ότι σιγά σιγά, όσο προχωράμε, φαίνεται πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα. Και έτσι να παραμείνει, δεν έχω κανένα πρόβλημα που λένε. Βλέπετε έντονο μακιγιάζ, άλλωστε face painting παρουσιάζουμε σήμερα, αλλά δεν θέλω να το φοβάστε καθόλου. Είναι τόσο
λεπτό πάνω σας, σαν να φοράτε make-up στην κυριολεξία. Είναι τα Aqua Color, η υφή του είναι ελεγμένη, είναι όλα αυτά τα προϊόντα που σας παρουσιάζουμε ποιοτικά, υποαλλεργικά, είναι για το δικό σας πρόσωπο. Και φεύγουν, αφαιρούνται πάρα πολύ εύκολα, με σαπούνι και νερό, τίποτε παραπάνω. Χρησιμοποιούμε λίγο κόκκινο στην εσωτερική γωνία, έτσι για να γίνει λίγο πιο έντονο το αποτέλεσμα και πιο δραματικό. Λοιπόν, τώρα κάνουμε τις γραμμές. Στις γραμμές τι πρέπει να προσέξουμε? Ξεκινάμε μία ευθεία γραμμή από τη μύτη έως το αυτί και άλλη μία γραμμή σαν ένα σταυρό. Και από το μάτι προς τα κάτω, λοιπόν. Στη μέση. Απλή είναι η αράχνη μας, κυρία μου. Μια χαρά. Τώρα θα δείτε πώς θα δημιουργηθεί. Φτιάξαμε λοιπόν τον ιστό, φτιάξαμε την αράχνη μας και η συνέχεια έχει glitter. Ακολουθούμε τις γραμμές και γεμίζουμε πάνω από τις γραμμούλες. Στις γραμμές. Πηγαίνει. Έχουμε τελειώσει, έχει τελειώσει το μακιγιάζ της η Δήμητρα. Είναι πάρα πολύ ωραία η μάγισσά μας. Πιο γλυκιά μάγισσα δεν έχω ξαναδεί όντως. Είσαι έτοιμη να βάλεις το καπέλο για να τη δείξουμε και ολοκληρωμένα τη Δέσποινα. Μία πολύ ωραία πρόταση, μία διαφορετική πρόταση, μπορείτε και μόνες σας, ακριβώς σας δείξαμε τον τρόπο. Μπορούμε βέβαια να συνεχίσουμε να βάψουμε εδώ με μαύρο χρώμα, όλο εδώ το λαιμό, το ντεκολτέ, ναι. Μάλιστα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα, και για τον δώρο που δίνεις στους φίλους τηλεθεατές. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Ευχαριστώ, Αναστασία. Ήταν η ξεχωριστή παρουσίασή μας. Να είσαι καλά, Δέσποινα, και εσύ που συμμετείχες.